Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, ένα πρώτο σχόλιο για αυτά τα οποία έγιναν γνωστά ότι κατέθεσε ο κύριος Μιονή και ειδικά για όσα είπε ότι διημήφθησαν σε εκείνο το ραντεβού, την πραγματοποίηση του οποίου φαντάζομαι δεν αρνείστε, το Μάρτιο του 2016 στο Μέγαρο Μαξίμου. Κύριε Παπαδόπουλε, βεβαίως δεν την αρνούμε και μάλιστα έβγαλα και σχετική ανακοίνωση την οποία πετσόκοψαν τα μέσα ενημέρωσης και περιορίστηκαν επιλεκτικά σε μερικά σημεία τα πιο ανώδυνα για τον κύριο Μιονή και για τον κύριο Σαμαρά. Κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος και το συνεχίζουν. Δεν τους βγαίνει τίποτα και πέφτουν όλο πιο βαθιά στο βούρκο που ζούνε. Ξεκίνησαν με την Οβάρτης, επιτρέψτε μου μια πολύ μικρή εισαγωγή. Ξεκίνησαν με την Οβάρτης και τη Δίθα Σκευωρία. Δεν τους βγήκε, κανείς δεν με ξέρει. Επιστρατεύουν αοριστείες, μα τέσσερις δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι δεν λένε τίποτα για την Οβάρτης. Προχωρήσανε στον Ισοβίτη για ναρκωτικά Γιαννουσάκη. Δεν τους βγήκε. Και τώρα προχωρήσανε στον κύριο Μιονή, τον οποίο προαναγγέλουν τα Ιουσουφάκια του στον τύπο, εδώ και δύο χρόνια, ότι θα βγει να πει πώς το ξέραν άραγε. Και όταν μάλιστα, όπως λέω στην ανακοίνωσή μου, ο κύριος Μιονή μέχρι το 19 κατήγγειλε σαν εκβιαστή και μέλος εγκληματικής οργάνωσης τον κύριο Βορύδη. Λοιπόν, και να τα δούμε όμως με μια σειρά, κύριε Υπουργέ. Να τα δούμε με μια σειρά. Πάμε στο ραντεβού αυτό, το οποίο και εσείς δεν αρνείστε ότι έγινε. Μα βεβαίως έγινε. Λοιπόν, τι έγινε σε αυτό το ραντεβού. Υποδείξατε εσείς, μισό λεπτό. Υποδείξατε εσείς ή ο κύριος Παπάς στον κύριο Μιονή, έναν ιδιώτη, να καταβάλει χρηματικό ποσό σε έναν άλλον ιδιώτη για να λύσουν εξοδικαστικώς μία μεταξύ τους διαφορά, είναι έτσι? Και έχει λογική, να συζητούν στο Μέγαρο Μαξίμου δύο υπουργοί για δικαστικές υποθέσεις με ένα επιχειρηματία γενικότερα? Ποιος είναι ο ερωτός? Ο κύριος Ξενάκης. Να προσθέσω εγώ, κύριε Παπαγγελόπουλε, μήπως ήταν και ο κύριος Στρατάκης, είχε παρέμβαση και η Ισραηλινή κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση για να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι? Ακούστε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και η δημιουργία εντυπώσεων μία επικοινωνιακή φούσκα. Το μόνο που τους έχει απομείνει μέχρι να τρυπήσει και αυτή και να τους έρθει στα μούτρα οι ακαθαρσίες που έχει αυτή η επικοινωνιακή φούσκα. Ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Ο κύριος Παπάς με παρακάλεσε, γιατί είχε δεχτεί έντονες πιέσεις, να δεχτούμε τον κύριο Μιονή. Το αντικείμενο... Πιέσεις από ποιον, κύριε Υπουργέ? Παρακλήσεις θα το έλεγα. Από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτό νομίζω το είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Εμφανίστηκε ένας έξαλλος άνθρωπος που εγώ από την αρχή κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και μάλιστα το εξομολογούμε και ρωτήσε τον κύριο Παπά αν αυτά ισχύουν. Πίσω από την πλάτη του κυρίου Μιονή, μετά από τα πρώτα 3-4 λεπτά, του έκανα νοήματα με το χέρι. Ξέρετε αυτό που κάνουμε τώρα, δεν είμαι εκεί να το δείξω. Ναι. Αυτό που κάνουμε πάει καλά. Ξέρετε κάτι νοή που κάνουμε. Και γιατί σε έναν άνθρωπο που καταφανώς δεν πήγαινε καλά, του κάνατε συστάσεις να δώσει χρήματα σε έναν άλλον εκδότη? Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν σε έξαλλη κατάσταση μας είπε τρία πράγματα. Μάλιστα. Έχει σημασία να ακουστεί. Θα τα επαναλαμβάνω συνέχεια. Παρακαλώ. Και... όχι σε εσάς μόνο, όποιος έχει την ευγενή καλοσύνη και θέλει να με ακούσει, θα τα πω στην προκαταρκτική, θα τα πω στην Ολομέλεια της Βουλής, να δω που θα κρυφτούν κάπου, θα τα πω και στο ειδικό δικαστήριο, αν τολμήσουν τελικά να με στείλουν, που εγώ το εύχομαι. Ελάτε, ο κύριος Μιονή λοιπόν καταρχήν μας είπε ότι δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη και ζήτησε να παρεύουμε γιατί είναι αντισημιτική. Προσέξτε, αντισημιτική. Ναι. Η πιο φιλελεύθερη και η πιο ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη όπως προκύπτει, παρόλα όσα προσπαθούν να τις προσάψουν, είναι αντισημετική. Το διαβεβαιώσαμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Ναι. Μας κατήγγειλε τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Φιλιππάκη ότι είναι Ναζί. Αφήστε να τα πω. Μη σας βλέπω, ετοιμάζεστε να με διακόψετε. Όχι, γιατί αλλά... είναι πολύ σημαντικό. Εγώ άλλο σας ερώτησα, παρόλα αυτά πείτε το. Σημασία, πείτε για να δούμε το ποιόν και την αξιοπιστία αυτού του ανθρώπου. Μας είπε ότι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Φιλιππάκης είναι μέλη ναζιστικής διεθνούς οργάνωσης και το καταδιώκουν. Ναι. Του είπαμε λοιπόν και οι δύο για τον κύριο Βορύδη, μην απευθύνεται σε εμάς, να πάει στη Νέα Δημοκρατία, ναι, με τον οποίο ξέρουμε ότι έχει πολύ καλή σχέση. Εγώ τουλάχιστον το ήξερα. Ναι. Και επίσης για τον κύριο Φιλιππάκη του είπαμε να λύσει τις διαφορές του συμβιβαστικά. Μάλιστα.
Αυτή είναι η ιστορία. Και λέω τώρα εγώ. Το ποσό των 350.000 ευρώ που αντιπροσώπευε από ό,τι καταλάβαμε τα δικαστικά έξοδα, του υποδείξατε να το καταβάλει? Εγώ δεν του υπέδειξα κανένα συγκεκριμένο ποσό και όπως θα δείτε, γιατί αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, ναι. Αγαπάει όμως και τον νοικοκύρη. Ναι. Το ποσό προέκυψε το Νοέμβριο, αργότερα. Ναι. Πού να ξέρω εγώ το ποσό. Ωραία. Χωρίς ποσό του είπατε να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα? Του είπαμε ότι σε ένα συμβιβασμό γίνονται αμοιβαίες υποχωρήσεις. Προσέξτε όμως. Ναι, και. Προσέξτε. Αυτά λέει ο κύριος Μιονή ότι γίνανε το Μάρτι του 16. Εγώ δεν θυμάμαι. Θα την είχα ξεχάσει αυτή τη σειρά. Της άρχισα να τη σκέπτομαι όταν την προαναγγείλαν τα διάφορα μέσα. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Η κυρία Ράικο από το πουθενά στην κατάθεσή της, τη δεύτερη, την πρώτη δεν το είπε, βγήκε έξω, πήρε οδηγίες, ξαναγύρισε, έβαλε στο κάδρο τον κύριο Μιονή. Να μια απόδειξη του παραδικαστικού συστήματος. Μισό λεπτό όμως, μην το προσπεράσουμε έτσι, κύριε Υπουργέ. Διότι και πάλι, τι δουλειά είχατε δύο υπουργοί της κυβερνήσεως να κάνετε υποδείξεις για εξοδικαστικό συμβιβασμό σε έναν άνθρωπο για την ευθυκρισία του οποίου την αμφισβητήσατε ο ίδιος? Λέγατε ότι κάνατε νοήματα. Και μπήκατε σε κουβέντα μαζί του να του λέτε αν πρέπει να τα βρει με τον εκδότη, δεν πρέπει να τα βρει. Για ποιο λόγο? Αν μας λέει ότι τον κυνηγάει και θέλει να τα βρει, τι του είπαμε? Και για να του πείτε να πάει στη δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ. Γιατί τώρα φτάσαμε στο κρίσιμο. Ναι. Φτάσαμε στο κρίσιμο, κύριε Παπαδόπουλε. Εάν ισχύουν αυτά που λέει, καταρχήν στην αρχή εμφανίστηκε ότι ζήτησα λεφτά για το λογαριασμό μου. Για λογαριασμό μου. Μετά με ερωτήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ παραδέχτηκε ότι ήταν να τα δώσει του Φιλιππάκη. Ναι. Προσέξτε λίγο τώρα. Ναι. Εάν λοιπόν ισχύουν όσα λέει και με τον τρόπο που τα λέει, μετά από 2 χρόνια, γιατί ζήτησε από εκβιαστές, εμένα και τον παπά, να γίνει νέα συνάντηση στο γραφείο του παπά που είχε φύγει από το Μαξίμου και ήταν στο πάντιο τότε απέναντι, ναι. Στο οποίο έστειλε αντιπρόσωπό του, το οποίο θα αποκαλύψω το όνομα του, δεν μου φταίει τίποτα, ο οποίος ήταν λογικότατος, και από ό,τι μαθαίνω, ναι. Έχει διακόψει σκέψη του κύριου. Ο κύριος Μιονή μόλις τσακώνεται, εκτός με τον κύριο Σαμαρά δεν έχει τσακωθεί, γιατί του συνδέουν άλλα πράγματα. Ναι. Θα τα πω και αυτά. Θα τα πείτε, αλλά. Και μην μου πείτε ότι τον δεχτήκατε τον εκπρόσωπό του. Λοιπόν, προσέξτε κύριε Παπαδόπουλε, μην με διακόπτεις παρακαλώ, σε αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Ναι, αλλά να καταλάβουμε. Το 18, ναι. Το 18 λοιπόν ζητάει νέα συνάντηση. Και την κάνατε? Του. Την κάνατε? Βεβαίως. Τι βεβαίως? Για ποιο λόγο να τον δεχθείτε κύριε Υπουργέ και να δίνετε συνέχεια σε δεν κάτι? Δεν τον δέχτηκα, ακούστε, δεν τον δέχτηκα εγώ. Ζήτησε συνάντηση ο ίδιος. Και μάλιστα μας έλεγε ότι είναι και πράκτορας της Μοσάτ και ότι διαδικάει για το καλό των Ισραηλινών σχέσεων. Και έγινε συνάντηση. Μια συνάντηση. Με ποιον? Με πράκτορες. Με πράκτορες της Μοσάντ. Όχι. Αλλά. Μην παραποιείτε τα λόγια μου. Αυτός εμφανιζότανε. Ωραία. Ζήτησε συνάντηση λοιπόν με τον κύριο Παπά, με εμένα, έστειλε αντιπρόσωπό του, τον κύριο Φιλιππάκη. Λοιπόν, πού είναι το κακό? Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ. Αλλά, και για προσέξτε αλλά, κάτι, το παρακολουθώντας το σκεπτικό σας. Ακούστε με, κύριε Παπαδόπουλε, μην τα παραποιούμε αυτά. Παρακαλώ. Μην στεκόμαστε στις ανοησίες και στα ψέματα του Μιονή. Εσείς το 19 πάει στις Ισραηλινές αρχές. Πάει στις Ισραηλινές αρχές και καταγγέλει εγκληματική οργάνωση και εκβιασμό από το Βορύδι, τον Τάρκα, τον Φιλιππάκη. Εντάξει, κύριε και εμένα μ' αφήνει έξω. Ναι. Τα θυμάται το 20 για μένα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τι δουλειά είχατε να συναντάστε με έναν κακό άνθρωπο είναι, για το ποιόν του οποίου αμφιβάλλατε και ο ίδιος. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Στη δεύτερη συνάντηση δεν ήρθε αυτός. Την πρώτη φορά δεν τον ήξερα. Ωραία. Και τη δεύτερη γιατί την κάνατε? Με τον εκπρόσωπό του. Ακούστε. Δηλαδή όποιος πολίτης ζητεί, βλέπει τους υπουργούς και τους αναλύει τα θέματά τους με τη δικαιοσύνη. Ακούστε, επειδή δεν είχα εγώ την πρωτοβουλία της συνάντησης, ρωτήστε τον κύριο Παπά. Α, θα ρωτήσω τον κύριο Παπά, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ρωτήστε λοιπόν τον κύριο, αλλά εγώ ρωτάω όχι εσάς, τον ελληνικό λαό. Το 19 στις Ισραηλινές αρχές. Γιατί καταγγείλει αυτό και όχι εμένα? Και αν σας πω και κάτι άλλο, είπατε, για να τα δούμε όλα. Είπατε κάτι και για τον κύριο Τάρκα, Σαμαρά, τον κύριε γνώρισα, Παπαγγελόπουλε. Βεβαίως, έρθουμε. Αλλά να πω και κάτι. Τον Τάρκα τον γνώρισα πριν 1 χρόνο. Τι ζωή εγκληματική οργάνωση είχα μαζί μάλιστα του. Το Φιλιππάκη τον γνώρισα με παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος του 2015. Δεν τον γνώριζα καν. Τον υπαινιγμό σας για τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό, θα ήθελα να διευκρινίσετε. Βεβαίως θα το διευκρινίσω. Παρακαλώ. Αφού πω πρώτα ότι η εγκληματική οργάνωση μας κατηγορεί, είναι υπερβολική, μάλλον φιλανθρωπική οργάνωση πρέπει να είχαμε, διότι εξήγηστε όλες τις υποθέσεις με τα τερτύπια του, τα λεφτά του και τις προσβάσεις του, τις κέρδισε απέναντι στο Φιλιππάκη και στην Παπαδάκου. Ναι. Πάμε τώρα στον κύριο Σαμαρά. Ναι, αλλά έκανε και τα ραντεβού μαζί σας για να τις κερδίσει, όπως έλεγε, ότι απέβλεπε.
Άρα, μου τα, άρα δεν ξέρω. Τα έδωσε τα λεφτά. Δεν ξέρω. Δεν τα έδωσε, λέει. Εμένα δεν τα έδωσε. Εδώ, ναι. Δεν, όχι μόνο δεν έδωσε λεφτά, πήρε λεφτά από ό,τι έμαθα. Αλλά δεν το ξέρετε. Από το είπε ο ίδιος. Πήρε εκεί. Πήρε επιταγή. Μάλιστα. Εκβιάζαμε και του δώσαμε και λεφτά. Αποσαφηνίστε για τον πρώην Πρωθυπουργό τον υπενιγμό σας. Έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, αλλά φυλαγόμουν και δεν ήθελα να τον εκθέσω. Γιατί όχι τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Σαμαρά δεν αξίζει. Αξίζει όμως η παράταξη στην οποία ανήκει. Έτσι. Την οποία εγώ είχα παλιά φιλικές σχέσεις με κάποια πρόσωπα, χωρίς να ανήκω στην Νέα Δημοκρατία. Ο κύριο Σαμαρά, έχω πει, με έχει καλέσει. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές. Σε μία από αυτές μου είπε να βοηθήσω τον Παπασταύρου και τον Μιονί. Ενώ ήσασταν υπουργός. Βεβαίως. Και από τότε ο κύριος Σαμαράς έχει εξαφανιστεί. Δεν έχει τολμήσει να πει τίποτα εναντίον μου. Και αν τολμήσει να εμφανιστεί, εγώ στη συνέχεια θα βγάλω όλο το διάλογο που είχαμε. Διότι πια είμαι σε άμυνα. Και να σας πω και κάτι. Το 13, λέει ο κύριος Φιλιππάκης, εγώ το αγνοούσα αυτό. Το 13 συναντήθηκε με τον Σαμαρά, τον Μιονί και τον Παπασταύρου πάλι για το ίδιο. Άρα λοιπόν υπήρχε από τότε ένα παραδικαστικό, ηγείται ο κύριος Σαμαράς του παραδικαστικού. Τι απαντήσατε στον κύριο Σαμαρά όταν σας υπέβαλε την παράκληση αυτή που λέτε ότι σας υπέβαλε, κύριε Υπουργέ? Αρνήθηκα, αλλά ο τρόπος που αρνήθηκα και ο διάλογος που έγινε θα μου επιτρέψετε να επιλέξω εγώ τον χρόνο. Κύριε Υπουργέ... Αρνήθηκα και του είπα, Αντώνη, τι είναι αυτά που λες? Και εκεί βέβαια ο διάλογος που επακολούθησε είναι αποκαλυπτικός του ήθους του κυρίου Σαμαρά. Παρόλα αυτά, εκ των υστέρων, δεχθήκατε να το συναντήσετε τον κύριο Μιονί, για τον οποίο ο κύριος Σαμαράς λέτε σας είχε πιέσει. Νομίζω πως έγινε μετά ή πριν, δεν θυμάμαι. Μετά. Κύριε Υπουργέ, μπορώ να σας ρωτήσω πάλι κάτι εγώ. Ο Ξενάκης, να σας πω κάτι. Να σας ρωτήσω. Ο Υπουργός συναντάει εκατοντάδες ανθρώπους που τους ζητάνε διάφορα. Δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ. Μην το απλοποιούμε, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν το απλοποιούμε καθόλου. Εσείς το δυσκολεύετε. Καθόλου. Εσείς το δυσκολεύετε. Αλλά... Δηλαδή ο Υπουργός. Άμα δείτε τα σημειώματα που υπάρχουν στα υπουργικά γραφεία για ρουσφέτια. Ναι, το αλλά δικό μου είναι που εγώ ότι, δεν συμβιβάζω. Ότι ο κύριος Σαμαράς. Εδώ λέτε ότι ο εγώ κύριος Σαμαράς. Μισό λεπτό. Ο μόνος που δεν συμβιβάστηκα με τους διαπλεκόμενους. Ότι όταν σας ζήτησε ο κύριος Σαμαράς να τον βοηθήσετε, αρνηθήκατε. Αλλά μόλις σας ζήτησε ο κύριος Παπάς, πήγατε στο ραντεβού. Για τον ίδιο δεν άνθρωπο. Δεν ήξερα τι θέλει. Γιατί με τον κύριο Σαμαρά ξέρετε τι θέλει. Παραποιείτε τα λόγια μου, κύριε Παπαδόπουλε. Παρακαλώ. Λυπάμαι. Παρακαλώ. Εγώ δεν είπα ότι πήγα να τον βοηθήσω. Εγώ είπα ούτε ότι εγώ δεν θα το συναντήσω. Εκεί μας είπε τις ανοησίες του περιβολή. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα, αν επιτρέπετε. Ναι, όχι, θα το διευκρινίσουμε αυτό. Ωραία, το να διευκρινίσατε. Το διευκρινίσατε. Σας ακούω. Όχι, θα το ξαναπώ. Όταν πήγα στο γραφείο του Παπά, δεν ήξερα θα μου ζητήσει. Για πρώτη φορά άκουσα τι είπε και κατάλαβα ότι δεν πάει κάτι καλά στον άνθρωπο. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή. Για μην παραποιούμε και δημιουργούμε για να μην παραποιήσω και εγώ λοιπόν τα λόγια σας, πριν από λίγη ώρα είπατε μόνος σας ότι έχουμε την πιο φιλελεύθερη και την πιο ανεξάρτητη δικαιοσύνη, την ελληνική. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι τέσσερις εισαγγελείς εν ενεργεία έχουν αποφασίσει το τελευταίο διάστημα να καταθέσουν πράγματα που σας αφορούν και που μπορεί να μην αφορούν την υπόθεση Νοβάρτης όπως είπατε, αλλά να σας αφορούν προσωπικά και προφανώς. Σύμφωνα με αυτά που λένε εκείνοι, έτσι. Εγώ ναι, δεν τα υιοθετώ, ναι. Να σε εκθέτω. Αφού μόνο σας λέτε ότι έχουμε την πιο φιλελεύθερη και πιο ανεξάρτητη βεβαίως δικαιοσύνη. Καταρχήν, έχετε κάποια εξήγηση? Βεβαίως έχω να πω. Για πες έχω μας. Πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω. Καταρχήν, στους 5.000, τέσσερις. Ναι. Όλοι αυτοί είναι πικραμένοι. Θέλετε να σας πω τους λόγους της πίκρας τους? Αν μπορείτε. Και μερικοί από αυτούς έχουν τεράστιες ευθύνες. Και εγώ ρωτάω. Τι σώο εισαγγελέας εφετών είναι αυτός, αν λέει αλήθεια, ο κύριος Αθανασίου, που ομολογεί και δεν τρέπεται, όχι εμένα, τους συναδέλφους του. Πώς θα ανέβει αυτό στην έδρα, ότι τέσσερα χρόνια ερχόταν στο γραφείο μου, του φερόμουνα έτσι όπως λέει, που δεν του φερόμουνα, θα αποκαλύψω και γι' αυτό στην προκαταστική. Αυτοί οι δικαστές σας ζητούσαν ρουσφέτια και δεν τους τα κάνατε, κάτι τέτοιο έχετε υπενιχθεί? Πολλά τους έκανα, όσα ήταν νόημα τους τα έκανα. Ρουσφέτη και νόμιμο τώρα. Ρουσφέτη και νόμιμο. Δεν το ολοκλήρωσα. Μη με διακόπτετε στο πιο κρίσιμο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο κύριος Αθανασίου λέει λοιπόν ότι ερχόταν τέσσερα χρόνια και δεν έχει τσίπα που το λέει, εισαγγελέας εφετών, του φερόμουν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο και αυτό συνέχισε να ερχόταν. Στέκει στη λογική αυτό? Ή είναι κατασκευασμένο εκ των υστέρων? Προχωρούμε. Η κυρία Ράικου και ο κύριος Αθανασίου ζητάγανε παράταση συντίας του. Άλλα δύο χρόνια, έξι χρόνια. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό. Τους το εξηγούσα. Και να θέλω, που δεν θέλω, mm-hmm.
Ο Άριος Πάγος αποκλείεται και δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι το ανωτάτου δικαστικού συμβουλίου. Μάλιστα. Τι άρα... είχε αυτή η θέση. Μελή. Λέτε λοιπόν ότι όλοι είχαν προσωπικό λόγο εναντίον σας. Και τις ευθύνες τους τεράστιες. Μάλιστα. Δεν έχουμε χρόνο να σας τις πω. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά είστε προσκεκλημένος μας σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας να είστε εδώ στο στούντιο για να με γίνει και η συζήτηση χαρά, όπως πρέπει. Να διευκρινίσω κάτι, επειδή είναι πάρα πολλά παρακαλώ, αυτά που και θέλω με αυτό να, να κλείσουμε. Ναι. Και θα αδικήσω και εσάς και την εκπομπή και το δικαίωμα ενημέρωσης. Τα 10-20 λεπτά, γι' αυτό προτιμώ να βγαίνω τηλεφωνικά. Τα 10-20 λεπτά είμαι σε εκπομπή. Πρέπει να έχουμε όσο χρόνο θα έχουμε όσο χρόνο χρειάζεται, κύριε Υπουργέ. Έχουν κάνει τέτοια πράγματα ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, συγγνώμη. Θα μου γίνει αιμονή όπως του έχω γίνει εγώ αιμονή. Ο κύριος Αθανασίου και η κυρία Ράικο έχουν κάνει τέτοια λοιπόν, πράγματα. Στον κύριο Μιονή... Και ο κύριος Σαμαράς άλλα τόσα. Είμαι βέβαιος ότι θα σας απαντήσει ο κύριος Σαμαράς και έτσι θα τα ξαναπούμε αύριο, κύριε Υπουργέ. Να κάνω μια απαντήσει. Πολύ γρήγορη να ερώτηση. Να την κάνεις, στον κύριο Μιονή που είπε όλα αυτά που είπε για εσάς, σκέπτεστε να του κάνετε μία μήνυση να κινηθείτε νομικά εναντίον του. Βεβαίως και θα κινηθώ. Αλλά ξέρετε, δεν προλαβαίνω. Είμαι σε ένα κυκαιώνα παραπληροφόρησης και πρέπει να αμήνομαι. Πρέπει να αμήνομαι επικοινωνιακά. Γιατί ξέρετε το παιχνίδι, επικοινωνιακά παίζετε. Τίποτα νομικά επιλείψιμο δεν υπάρχει σε βάρος μου. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Ποιος Ρασπούτιν? Να πω κι αυτό. Η Ράικου λέει 30 χρόνια αυτό αποκαλούμε Ρασπούτιν. Δεν βρέθηκε ένας να πει, να την επιβεβαιώσει. Ο Αθανασίου λέει ότι με ξέρει 40 χρόνια, είμαστε φίλοι, βγαίνουμε, τρώμε. Αλλά δεν ξέρει. Νομίζω το ότι η συζήτηση έχει προχωρήσει πολύ πέραν του χαρακτηρισμού Ρασπούτιν και άλλα είναι πλέον τα ερωτήματα από που αναφύονται καθημερινά. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε. Έτσι. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ήταν στημένο. Στημένο ναι. Και ή δείχνει το παρακράτος που με έχει στοχοποιήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, εγώ κύριε σας Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.